Γεια σας, φίλοι, καλώς ήρθατε σε μια ακόμα παρουσίαση του κανάλι μας, στην παρουσίαση του παιχνιδιού Polybridge, το οποίο είναι ένα παιχνίδι που δεν ξέρω πώς να το κλείσω, οπότε πάνω να το δείξω. In theory χτίζουμε γέφυρες. In practice θα δούμε. Λοιπόν, στόχος μας είναι αρχικά να περάσουν δύο αυτοκίνητα και ένα καράβι. Τώρα σας πάω λίγο πιο μετά, οπότε actually exit. Θα σας δείξω τις πρώτες πίστες, δείξω τη δεύτερη πίστα, ξέρω εγώ, που είναι πολύ απλό. Ουσιαστικά στόχος είναι να χτίσετε μια γέφυρα και ενώσετε αυτά τα δύο σημεία. Που σημαίνει ότι απλά, άμα κάνουμε αυτό, το πίνει ένας δρόμος ευθεία, δεν θα πάει τόσο καλά. Και πνίγει κανένα οδηγή μας, oh well. Αντίστοιχα, πρέπει να αυτοσχεδιάσουμε και να φτιάξουμε κάτι το οποίο θα δουλεύει και έχουμε ένα συγκεκριμένο budget. Το budget μπορούμε να το ξεπεράσουμε, αλλά άμα θέλουμε πραγματικά να έχουμε περάσει πίστες, πρέπει να έχουμε περάσει και με ένα budget. Τώρα, εκεί που φτάσει, δεν ξέρω αν θα προλάβουμε να καταφέρουμε να το περάσουμε budget. Αλλά σίγουρα να σας δείξω αυτές τις πίστες και περασμένες budget. Μια απλή τέτοια γέφυρα θα αντέξει, λογικά. Yep. Ναι, αντέξει. Τη γλιτώσαμε. Ωραία, οπότε ας πάω να δείξω τις πιο περίπλοκες. Εδώ αρχίζουν και γίνονται περίπλοκα τα πράγματα. Αν θυμάμαι καλά. Δεν θυμάμαι, να πω την αλήθεια. Αρχικά φαντάζομαι χρειαζόμαστε. Και από εδώ έναν απλό δρόμο. Όχι. Μισό, να θυμηθώ το κουμπιά λιγάκι. Λοιπόν, χρειαζόμασταν γερό δρόμο από εδώ πέρα. Έλα, έναν απλό δρόμο. Ωραία. Και τώρα εδώ ανάμεσα είναι ένα θέμα, τι θα κάνουμε. Ίσως, βασικά, θα γράψω και αυτό. Πρέπει να θυμηθώ πως χτίζουμε κρεμαστές γέφυρες, το οποίο στιγμή ξεπερνάει λίγο. Το στυλ, πώς χρησιμοποιείται, ωραία, το στυλ. Λοιπόν, λέω. Μάλλον δεν πρέπει να χτίσουμε κρεμαστή γέφυρα και ο λόγος ότι δεν πρέπει να χτίσουμε κρεμαστή γέφυρα είναι ότι νομίζω δεν έχουμε το μηχανισμό. Δεν χρειαζόμαστε αυτό εδώ πέρα για να χτίσουμε κρεμαστή γέφυρα, όχι γεμιστή γέφυρα. Δεν γεμίζουμε γέφυρες. Οπότε να προσπαθήσω να το κάνω κάπως έτσι. Γενικά, το παιχνίδι αυτό είναι το σενάριο. Πιο μετά φαντάζομαι γίνεται και πιο περίπλοκο. Λοιπόν, θα το καταγράψω, να το ξεκινήσουμε από την αρχή. Λοιπόν. Έλα. Είναι πολύ ψηλή. Πώς θα το πάμε. Από εδώ ευθεία. Ωραία. Ω Θεέ, θα πεθάνουμε. Νομίζω όμως ότι για να. Πόσο budget έχουμε, πολύ budget. Ωραία, καλό είναι αυτό. Λοιπόν, θα αρχίσω να χτίζω τον κλασικό τύπο και ό,τι δούμε ότι καταραίει πιο σύντομα το βάζουμε σίδερο. Για να λογικά να κάτσει πιο καλά. Αυτό θέλει λίγο πιο κάτω. Εδώ πέρα. Υπάρχει μια αλφα περίπτωση να μην μπορούν να ανέβουν καν τα αμάξια, αλλά γενικά καλό είναι να κάνουμε ένα τεστ και να δούμε τι δουλεύει και τι δεν δουλεύει. Οπότε, όπως είπα, ας πάμε με το standard design. Όχι, θα χρειαστεί. Χρειαστεί πολύ φτιάξιμο. Φτάνει. Ωραία, δεν φτάνει. Που σημαίνει ότι θα πρέπει να την πάμε κάπου εδώ πέρα. Και πάλι δεν φτάνει. Ποιος είπε ότι να φτιάξεις γέφυρες είναι εύκολο. Έναν θέλω να μου πείτε. Δεν νομίζω ότι είναι κάποιος συγκεκριμένος που ξέρω σε φάση τι θα πω σήμερα. Το να φτιάξεις γέφυρες είναι εύκολο. Εδώ πέρα. Επίσης έχει πολύ χαρούμενη μουσικούλα και κιθάρες και λοιπά πράγματα. Λοιπόν, αυτό είναι ηλίθιο, αλλά προς το πρώτο θα το δεχτούμε. Για να δω, από πορεία, άμα το πάρω από εδώ. Έλα. Άμα το πάρω από εδώ μπορούμε να ενώσουμε τις γέφυρες. Ναι, είναι η χειρότερη γέφυρα που έχω δει στη ζωή μου. Κ,
κρατάει από μόνη της, παιδιά, δεν το περίμενα. Κάτσε, πες, δεν έχουμε κάνει κάτι καλό. Αχ, παρελούν να πέσει με το μαξάκι, με το μεγάλο μαξάκι, δεν έχουν θέμα. Δεν νομίζω να το αντέξει. Μάγες, έχουμε κάνει κάτι καλό. Δεν χρειάζεται καν το σίδερο και το σκίνι που μου έδινε. Απλά, κάτσε. Όχι. Κοίτα. Ωραία, θέλει χαμήλωμα για αρχή. Ας φύγει αυτό. Όχι, είναι ακόμη χειρότερο. Ωραία, αυτό πέρασε. Δεν υπάρχει περίπτωση να μπορείς να πέρασεις το αμάξι. Άμα το κατεβάζω. Τώρα, game, γιατί με εκνευρίζεις και δεν κατεβαίνεις. Ωραία, το αμαξάκι πέρασε. Το καραβάκι θα περάσει. Έλα τρελά γέφυρα! Ωραία, το καταφέραμε και σχετικά καλά. Έχω πορεία, αν είμαστε έστω και σχετικά high στο leaderboard. Θέση 2220. Well, ένας τυχαίοι Ιαπωνέζοι που είναι εύκολα καλή στα μαθηματικά. Που δεν κάνει Ιαπωνέζοι. Βασικά παίζουν και Ιαπωνέζοι και αυτό. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο επίπεδο να δούμε τι είναι. Ω Θεέ, τι είναι όλα αυτά. Α, αυτό όμως είναι, μας δίνει την επιλογή τώρα να κάνουμε κρεμαστή γέφυρα. Κρεμαστή, τέλος πάντων θα δείτε τι είναι ο κρεμαστή. Φυσικά ούτε καν, γιατί είμαστε, έχουμε την τεχνολογία με το μέρος μας. Μισό, λάθος. Αγωνίστε με. Ωραία, και αναγκαστικά τώρα πρέπει να τη φτιάξουμε ώστε να... By the way, άμα θέλετε να γίνετε πολιτικός μηχανικός ή θέλετε ακόμα να γίνετε πολιτικός μηχανικός, γιατί μπορεί να είστε μικροί και να μην έχετε δώσει πανελλήνες καν. Βασικά και πανελλήνες να έχετε δώσει, μην παράτε τον ήρα σας, αλλά τέλος πάντων γενικά αυτό το παιχνίδι μόνο για εσάς. Ο Θεέ μου, είχαν την πιο στραφή γέφυρα ever. Λοιπόν, εδώ... Αυτό γιατί είναι τόσο χαμηλά, τέλος πάντων. Δεν πειράζει. Ωραία, και τώρα πρέπει να θυμηθώ πώς δουλεύουν τα υδραυλικά, γιατί μας τα δείχνει στο tutorial και μετά στη φάση, ας τα αγνοήσουμε μετά. Πώς φτιάχνουν τα υδραυλικά? Τα hydropolics, πώς τα λένε. Νομίζω κάπως έτσι. Όχι. Expand. Για να δούμε πώς θα δουλέψει. Oh well. Αυτά μπορώ κάπως να... Μου θυμίζει κάποιος τι μπορώ να... Settings, controls, μην αγνοήσετε με, το έχω. Δεν θυμάμαι τίποτα για αυτό το παιχνίδι. Tool wheel, αλφα. Νομίζω πρέπει να πάμε να δω ξαναδώ το tutorial. Το tutorial είναι ένα ωραίο πραγματάκι. Οπότε πάμε να δούμε μαζί πώς φτιάχνουμε ξανά. Όχι τη φάση και κλείσει το παιχνίδι κάπως έτσι. Suspension bridge, παρακαλώ. Δεν είναι αυτή έτσι. Ας μάθουμε λίγο για το παιχνίδι. Λοιπόν, θα μάθουμε μαζί για το tutorial γιατί εγώ το ξεχάσει, να σου πω την αλήθεια. Το οποίο δεν ήθελα να παραδεχτώ, αλλά αναγκάστηκα. Ωραία. Α, ναι, ήταν τόσο εύκολο αυτό. Μπράβο. Ωραία, και ήθελα το επόμενο, ήθελα βασικά που ήταν hydrobolics. Ωραία, να θυμηθούμε πως δουλεύουν αυτά τα πράγματα του σατανά. Και επίσης έχει 105 πίστες και εμείς είναι 8 και έχω κολλήσει. Μαντέψτε τι θεωρείτε δύσκολο παιχνίδι μάλλον. Βασικά, άμα έχετε μια γενική ιδέα της φυσικής... Που θα πρέπει να... Βασικά έχω μια γενική δεσφυξη θέμα, πρέπει να κάτσω να εφαρμόσω εκθήρια, το οποίο δεν το έχω κάνει ποτέ στη ζωή μου και δεν ξέρω πόσο καλά θα πάει. Ωραία, για να θυμηθούμε πώς το καλό δουλεύει.
2-2, ωραία. Θυμήθηκα πώς το κάνουμε τώρα. Ας μην πεις μου δεν με πετάει το παιχνίδι. Ωραία, για να δοκιμάσουμε εδώ πέρα τώρα. Αρχικά φτιάχνουμε μια ευθεία τέτοια. Κατά δεύτερο φτιάχνουμε την κλασική γέφυρα, η οποία είναι αυτή, by the way, spoilers. Αν παίξετε το παιχνίδι. Να σκάπτε και από το βίντεο με δείτε τόσο ώρα αυτή τη γέφυρα κάνω μόνο. Ωραία. Ωραία. Και τώρα να δούμε αν θυμόμαστε πάλι τα joints. Τι φάση. Πώς θέλει τέτοιο. Τι φάση. Έλα επί τρία. Και ανατινάθηκε. Τι πατάμε εδώ, δεν αφού έχουν πατήσει εδώ πέρα. Πάλι, ρε παιδιά, δεν το πιστεύω. Να δικαιολογήσω τον εαυτό μου ότι είμαι από 2 ώρες live και ξέχασα κάτι το οποίο μου έδειξε πριν 3 δευτερόλεπτα το παιχνίδι. Ωραία. Ναι, μωρέ, αυτό το έχω. Μέχρι εδώ καλά το κάνω. Πες να με θεωρείτε πολύ ανάπηρο, αλλά ορκίζομαι από 2 ώρες live. Ωραία. 50%. Α, okay, εντάξει, το έχω. Εδώ είμαστε, το βρήκαμε. Έχω βάλει σκοπό του πριν τελειώσω το βίντεο να καταφέρω να φτιάξω αυτή τη γέφυρα. Οκ. Ξύλα. Είναι κουλή αλλά δεν πειράζει, δουλεύει. Ωραία, ας το φτιάξουμε και με το edit. Λοιπόν, ας φτιάξουμε λίγο τη γέφυρα μας γιατί είναι λίγο κακή. Τι φασκίδες είναι συνδέεται τούτο. Ωραία. Και τώρα. 1, 2. Ωραία. Αυτό θέλουμε να γίνει expand. Συν 50% χωρίς λόγο. Και αυτό θέλουμε να γίνει expand λογικά. Πόσο τσέκα το πήγα, 50 θέλουμε, ωραία. Και μετά... Ωραία. Ναι, ναι. Δεν θέλω να το δίνεις, εντάξει, το έχω. Νομίζω. Νομίζω ότι... Πάει καλά. Expand... Ωραία. Έλα. Expand. 2. Είμαστε κουβαρδάδες. Έλα και να τρελαθώ. Πήγε καλύτερα από ό,τι νόμιζα. Α, ναι. Αυτό δεν ξέρω πρέπει να το κάνω. Άμα εδώ το βάλουμε ένα. Στην τύχη να κάνουμε, να τα ξέρετε. Καλά το πάει, θα το βρούμε. Αυτό που έχει ένα στήμι σε φάση. Τι έκανα, λάθος χαμού του. Και έχει τη χαρούμενη μουσικούλα, ξέρω, σπέτα νεύρα. Άμα βάλω 2 χωρίς λόγο. Για εδώ 2, παντού 2. Δεν μου σκάνει αυτό το 2. Έχουμε φτάσει στο 1 τρίτο της επιτυχίας. Ωραία, νομίζω πριν ήταν καλύτερα. Ρε γαμώτο, μήπως... Delete. Ναι, αλλά δεν γίνεται. Και
Γιατί αυτό θα δουλέψει τώρα. Και expand. Γιόλο. Πέφτει από τη μία μπάντα. Πρέπει να δούμε γιατί πέφτει από τη μία μπάντα. Αυτό εντάξει, προφανώς είναι ηλίθιο. Στο διώξουμε. Οχ, κουράστηκα. Και θα είναι σε κάποια φάση κάποιος. Μα είναι προφανές γιατί δεν δουλεύει. Και θα μου έχω σε φάση. Και. Για πες μας και μας, φίλε, γιατί εγώ δεν το έχω. Λοιπόν, εγκέφαλε, λοιπόν, θα βάλουμε τον εγκέφαλο να δουλέψει. Ωραία. Αυτό θέλουμε να πάει προς τα εδώ πάνω. Ωραία, το έχω. Αυτό δεν είμαι σίγουρος καν. Νομίζω πρέπει να είναι έτσι καλύτερα. Ναι, ναι, σπάει στη μέση, οπότε πρέπει να είναι έτσι μάλλον τώρα. Ωραία. Α, τώρα δεν έχει joints εδώ πέρα. Καλή φάση. Μπορεί να φταίει και αυτό. Μου λέτε. Λοιπόν, αυτό μάλλον είναι προς τα που πρέπει να πάει, προς το 1, προς το 2. Expand, expand. Προς το 1. Καλά πάει. Not. Νομίζω ότι βελτιώνεται πάντως η γέφυρα. Προς το 2. Προς το 1, άμα βάλω εδώ πέρα ένα. Δεν, γιατί μου δεν κάνει την επιλογή. Πρέπει να βάλω και αυτό, ή μήπως δεν πρέπει να βάλω καθόλου αυτό. Λοιπόν, πώς κάνουμε replay. Πρέπει να τελειώσω βασικά. Πες εκεί σημεία. Δεν θέλω να το κάνω σέρα, απλά θέλω να το δω. Λοιπόν, σπάει εδώ πέρα. Και το έχω, το έχω. Σπάει εδώ πέρα. Εδώ πέρα σπάει. Γιατί σπάει εδώ πέρα. 2, 2, 2, 1, 1. Γιόλο. Δεν ξέρω καν τι κάνω. Όχι, τώρα γίνεται ακόμα χειρότερο. Ρε, μήπως δεν πρέπει να έχει πουθενά από αυτά. Και θα μου πεις μετά πώς θα δουλεύει. Δεν ξέρω, θα σου απαντήσω. Τώρα σπάει παντού. Τι άλλαξα. Λοιπόν, γίνεται. Εδώ είναι καλά, γιατί δεν είναι έτσι εδώ πέρα. Γιατί μου καταστρέφεις τα όνειρα και δεν μπορείς να το κάνεις ανάποδο. Φαίνεται να δουλεύει έτσι. Λοιπόν, 2-2-2-2. Εδώ πέρα δουλεύει, άρα πρέπει να το έχουμε 1-1-1. Παιδιά, αυτή είναι χώρο. Αλλά δεν θα το παρατήσω πόσο έχει πάει το βίντεο, 18 λεπτά. Πες να έχετε αυτοκτονήσει όλοι, ξέρω εγώ, να έχετε καταλάβει τι γίνεται. Αλλά δεν θα τα παρατήσουμε, θα πέσουμε γενναία. 2-2-1-1. Γιατί δεν μου το κάνεις αυτό, γιατί μου το κάνεις αυτό. 2. Άμα τα μπερδέψω και πάω 1-2. 1-2. Ω Θεέ μου. Λοιπόν, πώς το καταλαβαίνω αυτά τα νούμερα. Πρέπει να πάει προς το 2. Ρε, άμα το δω το κάνουμε contrast αντί για expand, πώς θα πάει. Η γέφυρα μας είναι απλά μια καταστροφή μονοπόνο που μπορεί να φέρει. Λοιπόν, δεν μπορώ να το παρατάω. Δηλαδή, άμα το κάνουμε expand προς τα κάτω, ξέρω εγώ. Α, καλή φάση. Λες να φταίγει αυτό τόση ώρα. Λοιπόν, η γέφυρα μας είναι μια αποτυχία. Άμα έχετε βγάλει άκρη, πώς το καλό γίνεται. Θα μου πεις απλά πάτε και βλέπετε ένα βίντεο στο YouTube. Αλλά δηλαδή, και εγώ μπορώ να το κάνω αυτό. Αλλά θα το παλέψω και off camera κάποια στιγμή. Λοιπόν, άμα έχετε καταλάβει πώς δουλεύει αυτό, η πυρηνική φυσική που δεν κάνει πυρηνική. Απλά είμαι με πονοκέφαλο από live και δεν έχω ιδέα πώς μπορώ να το κάνω. Δηλαδή, πραγματικά έχω μουλαθεί τώρα. Άμα μπορείτε να το σκεφτείτε, αφήστε το στα comments. Όσο πιο
Αν μου το γράψετε full Greek, μια παράγραφο full Greek, δεν θα βγάλω άκρη πραγματικά. Άμα έχετε καταλάβει και θέλετε να το παλέψετε λίγο στο μυαλό σας. Τι έχω κάνει, ρε φίλε, δηλαδή. Κάτσε, γιατί εδώ πέρα θα με τρελάνει κιόλας. Αυτό... Γιατί είναι εδώ πέρα, γιατί στάσει εδώ πέρα. Απλά έχουμε την επιλογή, ξέρω εγώ. Είναι τελική προσπάθεια. Και το καραβάκι. Ωπα, εδώ δεν ήταν τόσο άσχημο αυτό. Μαλάκα, μια παιδιά δούλεψε. Ανάποδα, αλλά δούλεψε. Sorry που βρίζω. Θα σηκωθεί απλά. Ωραία, εδώ πέρα άλλαξα κάτι αυτή τη μεριά. Λοιπόν, θα προσπαθήσουμε να φτιάξουμε τη μισή πλευρά. Όχι, τα όνειρά μου καταστράφηκαν. Ρε φίλε, αυτό φαίνεται να θέλει expand. Για να δοκιμάσουμε expand. Και τώρα να την άχθηκε σχέτου. Αυτό είπαμε δεν δουλεύει. Δεν μπορώ, αυτή τη στιγμή με το πονοκέφαλο που έχουν φέτσα πυρηνική φυσική πραγματικά. Πάντως το παιχνίδι είναι ωραίο. Δηλαδή άμα δεν έχω κολλήσει, άμα δεν κάνω 140.000 ώρες να τερματίσω, ξέρω εγώ. Είναι πολύ ωραίο παιχνιδάκι. Σας προσδιορίζω να σας κάνετε και άλλα βίντεο, ξέρω, στο YouTube αυτό. Και μας αρέσει προφανώς που πηγαίνει να το αγοράσετε. Αυτά. Δεν μπορώ. Επίσης είναι. Βγήκε και μόλις full access. Full release ήταν στο early access. Αυτά τα λέω. Αυτά. Γεια σας. Bye.